Αυτή η σεζόν από άποψη άνιμη ήταν πολύ χορτάτη. Αλλά φυσικά, μέσα σε όλη αυτή την πληθώρα σειρών, δεν θα μπορούσε να λείπει και το Netflix. Έτσι, μας έδωσε την πρωτότυπη σειρά. Το High Rise Invasion είναι το ολοκαίνουργιο πρωτότυπο άνιμε του Netflix που εκδιδόταν από την Kondansan μέχρι το 2019. Και θα μπορούσα να πω ότι τουλάχιστον στην παρουσίαση δεν έχει να χάσει τίποτα από τα αντίστοιχα shonen manga που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Βλέποντας το εξώφυλλο του πρώτου τόμου, μπορεί κάποιος κατευθείαν να καταλάβει τι περιμένουμε. Έμα, έναν creepy τύπο με μάσκα Steel Jason, και ανοίγοντας τις πρώτες σελίδες, βλέπω μια κοπέλα με σχολική στολή και κατευθείαν χαϊπάρομαι ακόμη περισσότερο. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Το Netflix το παρουσίασε ως μια βίαιη σειρά, με πολύ αίμα, βάρβαρους θανάτους, καθόλου λογοκρισία και σεξ καμαριέρες. Τι παραπάνω να θες για μια σίγουρη συνταγή επιτυχίας. Το High Rise Invasion ή Tenku Shinpan, αν η κύρια πηγή τροφή σου είναι το ρύζι, αφορά την ιστορία της Yuri, μια μαθήτρια που μια μέρα μεταφέρθηκε ξαφνικά σε μια πόλη γεμάτη ψηλά κτίρια που ενώνονται με γέφυρες, αλλά χωρίς να υπάρχει τρόπος να κατέβει, και βρέθηκε να αντιμετωπίζει μασκοφορεμένους δολοφόνους που σκοπό τους έχουν να αναγκάσουν όποιο άτομο δεν φοράει μάσκα να αυτοκτονήσει. Και ναι, έχουμε το πρώτο Isekai σε ταράτσες. Αντικρίζοντας τον βίαιο θάνατο μιας κοπέλας και καταλαβαίνοντας ότι αν θέλει να επιβιώσει και να βρει τον αδερφό της, πρέπει να δεχτεί να σκοτώσει ανθρώπους, η Yuri βάζει στόχο να αποκαλύψει τα μυστήρια αυτού του κόσμου και να τον καταστρέψει έτσι ώστε να μην υποφέρουν άλλοι άνθρωποι. Από την αρχή, ο κύριος λόγος που με τράβηξε η σειρά ήταν η αισθητική της. Απλά δείτε τα δύο πόστερ. Το ένα μας δείχνει μια creepy καμαριέρα με δρεπάνι να στέκεται στη μέση μιας σκάλας και το άλλο με δύο high school κορίτσια με όπλα να είναι μες στα αίματα. Δεύτερον ήταν οι μασκοφορημένοι τύποι, που αποτελούν το κύριο εμπόδιο της πρωταγωνίστριας και που η σειρά τους δίνει το πρωτότυπο όνομα... Μάσκες. Ναι. Αυτό. Επίσης, λειτουργούν ως και μια πολύ καλή δικαιολογία ώστε να μας δοθούν μερικά πρωτότυπα σχέδια. Καθώς επίσης και ο πιο cool τύπος με καραμπίνα και το χειμώνα του 2021, ο Sniper Mask. Με τη φωνή του Courier στα Ιαπωνικά και του Lego στα Αγγλικά. Είπε καλή... Όχι! Αλλά ποιο είναι πραγματικά το νόημα πίσω από τις μάσκες? Μα φυσικά να επιλέξουν ένα νέο θεό. Yep, καλά το καταλάβατε. Το survival horror έγινε survival horror death game. Έτσι, σκοπός δεν είναι μόνο η επιβίωση από τις μάσκες, αλλά και από τους υπόλοιπους υποψήφιους που θέλουν να γίνουν και αυτοί θεοί, να πλάσουν ένα νέο κόσμο, να κάνουν όλες τις ευχές τους... πραγματικότητα... Δεν το κρύψω. Το να πετάς άσχετα άτομα σε έναν κόσμο και να τους βλέπεις πώς επιβιώσουν είναι μια πολύ απλή πλοκή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κατηγορήσω τη σειρά για την έλλειψη πρωτοτυπίας. Το θεωρώ αστείο να μιλάμε για πρωτοτυπία σε άνιμε και κυρίως σε σόνεν, όπου πραγματικά τα πάντα έχουν γίνει. Στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι το σειρά του 2020 ήταν ένα σόνεν. Και είδατε με πόση ωριμότητα το δέχτηκα. The winner of anime of the year is... Jujutsu Kaisen. Εντάξει. Μιλάνε και οι πέτρες. Εντάξει, εντάξει. Αγαμίσου, αγαμίσου. Έχει fan service, αλλά θα το χαρακτήριζα πολύ light για τα σημερινά δεδομένα. Και κυρίως περιορίζεται σε panty shots. Δηλαδή σκηνές που, τυχαία, τα εσώρουχα μιας κοπέλας φαίνονται στην κάμερα. Αλλά αν έχεις δει σειρές με παρόμοια πλοκή όπως το High School of the Dead που το fan service πάει στο 1 εκατομμύριο, το High Rise Invasion θα σου φανεί πολύ light. Και ναι, κάπως περίεργο να λέω light μια σειρά με 6 καμαριέρες και λόλι. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμη και το selling point της σειράς, η βία, που υποτίθεται ότι θα μαζωθεί με το κιλό χωρίς να κρύβουν τίποτα, έχει κάποιες σκηνές που πονηρά η βαρβαρότητα κρύβεται. Αλλά ποιος νοιάζεται για το fan service και το αίμα όταν το animation είναι καλό. Και το High Rise Invasion δεν είναι άσχημο. Δεν θα βρεις άσχημο στιγμιότυπο, αλλά και τίποτα που να σε σοκάρει. Γενικότερα η επιλογή του στούντιο ήταν περίεργη. Το Zero G είναι κυρίως στούντιο που ασχολείται με slice of life σειρές και όχι δράση. Στο κάτω-κάτω η σειρά τους με τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι το Grand Blue, το οποίο ok, γαμάει, αλλά δεν είναι action σειρά. Αυτό όμως που πραγματικά με κράτησε ήταν το πώς αποκαλύπτεται η σειρά. Αν και δεν γνωρίζουμε τον καθαρό τελικό αντίπαλο, η ιστορία χτίζεται σταδιακά και συνέχεια έχουμε αποκαλύψεις, κάνοντας έτσι να θέλεις να δεις κι άλλο. Είναι μία από αυτές τις... ας δω άλλο ένα επεισόδιο σειρές.
Αρχικά η πρωταγωνίστρια πρέπει να επιβιώσει, να αποκτήσει γνώση για τον κόσμο που βρίσκεται και να αποκτήσει συμμάχους ενώ ταυτόχρονα ψάχνει τον αδερφό της, και τέλος να αποκαλύψει τα μυστήρια αυτού του κόσμου για να τον καταστρέψει. Σε τραβάει να θες να δεις τι θα γίνει, γιατί συνεχώς δίνονται νέες πληροφορίες. Βασικά, θα μπορούσα να πω ότι οι πληροφορίες δίνονται υπερβολικά γρήγορα. Συγκεκριμένα υπάρχουν στιγμιότυπα όπου οι χαρακτήρες αλλάζουν τρόπο σκέψης και αποφάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Έχουμε δει σειρές που καλύπτουν ένα κεφάλαιο ένα επεισόδιο. Έχουμε δει σειρές που καλύπτουν μερικά πάνελ σε ένα επεισόδιο. Το High Rise Invasion κάλυψε 150 κεφάλαια σε 12 επεισόδια. Αν κάποιες στιγμές νιώθετε ότι οι χαρακτήρες παραπέρνουν γρήγορα αποφάσεις ή κάποιες σκηνές συμβαίνουν υπερβολικά γρήγορα, μάλλον είναι γιατί το στούντιο καίει τα κεφάλαια με ταχύτητα φωτός. Το πρώτο επεισόδιο από μόνο του κάλυψε 21 κεφάλαια. Τα μαλάκια. Μαλακία. Και αν συνεχίσει έτσι και πάρει και δεύτερη σεζόν, σίγουρα θα καλύψει όλο το μάγκα. Και γενικότερα δεν θα σχολιάζα το adaptation της σειράς, αν ο γρήγορος ρυθμός της σειράς δεν επηρεάζει το ίδιο το είδος της. Με εξαίρεση των πρώτων επεισοδίων, μου θύμισε πιο πολύ Shonen Steel κατέκειο Hitman Reborn με λίγο παραπάνω horror σκηνές παρά survival horror. Και σε αυτό δεν φταίω ότι είναι Shonen. Μπορείς να μεταφέρεις horror Shonen ιστορίες σε anime. Το έκανε το Death Note και σύντομα θα το κάνει και το Chainsaw Man. Παρ' όλα όμως, στα παράπονά μου, θα πρότεινα αυτή τη σειρά. Είναι ένα τυπικό σόνεν που πιθανότατα αν έβγαινε στις αρχές του 2010 θα μου έκανε εντύπωση. Έχει μερικές μπάντα στιγμές, μερικές τρομακτικές και συμπαθητικούς χαρακτήρες με backstories που αναμένουμε να αποκαλυφθούν. Το μάγκα έχει ολοκληρωθεί και πραγματικά θα σας πρότεινα να το διαβάσετε αν θέλετε μια πιο αργή και οργανωμένη ιστορία. Μετά την κατάδεια του Alice in Borderland, μα το Θεό, πραγματικά θα έπρεπε να πάρω βραβείο που το είδα. Τι λες βρε παλιωμαλάκα, παλιωμαλάκα, μα με μορφλάκι τώρα, μας κομμούσε τα βράδια μου αυτό το δέστραμένο μυαλό, άντρα δεν τρέπεσε. Η Ιαπωνία με είχε τρομάξει λίγο με τις ιστορίες με deathmatch και επιβίωση. Αλλά τουλάχιστον το High Rise Invasion είναι εδώ, ώστε να μας δείξει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για περισσότερες survival horror ιστορίες. Από Mazinger Destro, γεια σας!